Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι Είμαι η Κική από το κανάλι M&D Αν σας αρέσουν τα βίντεό μου μην ξεχάσετε μία εγγραφούλα και ένα like είναι εντελώ δωρεάν Καλώς ήρθατε στην παρέα μου, την παρέα της Κικήτσα. Φίλες και φίλοι με ένα ακόμη επεισόδιο θα παρακολουθήσουμε σήμερα βράδυ Δευτέρας 13 Φεβρουαρίου Και θα δούμε ακόμα μία ήττα των μπλε. Ως συνέπεια θα έχει να ψηφιστούν άλλοι δύο παίκτε. Το ξεκαθάρισμα συνεχίζεται βλέπω στην μπλε ομάδα και όποιο και να είναι το αποτέλεσμα της τρίτης ασυλίας, θα κάνω μία πρόβλεψη, πιστεύω ότι θα έχουμε έξοδο μπλε παίκτη πάλι. Δεν θα σας πω ποιον, αλλά θα έχουμε μπλε. Όσοι δεν έχετε ενημερωθεί, τον Κρίστα Μούλη θα ακολουθήσουν απόψε στον Τάκο, η Μελίνα Μεταξά και ο Γιώργος Ασημοκόπουλος. Τώρα, όσον αφορά τη Μελίνα. Βλέπω στο Twitter κύμα συμπαράστασης. Ε, έχει φάνση η Μελίνα, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να δούμε... Εγώ ε, μου είναι εξαιρετικά συμπαθής, πάρα πολύ συμπαθής, την πάω σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπο, αλλά παιδιά, η αγωνιστικότητά της είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Να τα λέμε κι αυτά. Η κοπέλα έχει φέρει ελάχιστες νίκες, δεν αποδίδει και η υγεία της δεν πάει καλά. Παρακολουθήσαμε στο χθεσινό συμβούλιο που είπε ότι... Όχι στο συμβούλιο, στην παραλία είπε για τρεις εβδομάδες εκτός και στο συμβούλιο είδαμε να γίνεται μία συζήτηση. Επίσης ο Μπάρτζης παίρνει θέση και λέει ότι για να μην γίνει χειρότερο γιατί μιλάμε για κύλες στο αχένα, προτείνει να αποχωρήσει, είπε ο Μπάρτζης. Τα έβαλαν με τον Μπάρτζη, αλήθεια δεν του ζήτησε κανείς τη γνώμη και το λόγο και πρέπει να πούμε για τις τρεις εβδομάδε εκτός ότι έχουμε δει και σε προηγούμενα Survivors πολλούς πέκτες να μένουν εκτός. Μην πάμε μακριά, ο Άρης Σοηλέδης με τον νόμο του ήταν νομίζω και αυτός αν δεν ήταν τρεις εβδομάδε, δεν θυμάμαι ακριβώς, δύο ήταν τουλάχιστον εκτός δικαιούται ένας παίκτη να μείνει εκτός. Για να μην αναφέρω τον τριαντάφυλλο που κάθε τρεις λίγο πήγαινε στους μεγαλογιατρούς. Η υποψηφιότητα της Μελίνας είναι σωστή με βάση τους παίκτες. Αν θα αποχωρήσει δεν ξέρω, ξέρω όμως ότι απόψε θα γίνει διακοπή του συμβουλίου γιατί η κοπέλα δεν θα νιώσει καλά προφανώς στεναχωριέται και παθαίνει κρίση πανικού. Θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!